Ελπίζω να μην το βλέπει μπάμπε σε αυτό το βίντεο. Do you know each other the real? Μωρό μου. Έλα, αγάπη μου. Με διακόπτεις. Εγώ τώρα θέλω να μιλήσω σε διάσημους και με παίρνεις εσύ τηλέφωνο. Είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε σε διάσημους. Να βάλω και το γυαλί να φανώ λίγο πιο σοφιστικέ. Όχι, σας στραβώνω. Τόσο και κάτσω έτσι. Όχι και πάλι σας στραβώνω. Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνεις, είσαι καλά, είσαι καλά. Είσαι καλά, καλά είσαι. Σήμερα είμαι σε πάρα πολύ όμορφο mood. Έχω φτιαχτεί, έχω στολιστεί. Είναι η πρώτη και μοναδική φορά που δεν φοράω φόρμα από κάτω την ώρα που τραβάω βίντεο. Επειδή θέλω να σταθώ έτσι λίγο μπούζι, λίγο celebrity, γιατί θα μιλήσουμε με celebrities. Το έχω πάρει απόφαση. Το θέμα είναι να έχεις το σωστό mindset. Να πεις στο σύμπαν, σήμερα θα μιλήσω σε celebrity. Και το σύμπαν θα σου φέρει την ομιλία με celebrity. Σήμερα λοιπόν, όπως καταλάβετε, θα στείλουμε μήνυμα σε 20 ξένους διάσημους. Έχουμε στείλει μήνυμα σε Έλληνες διάσημους και λέω, θέλετε να κάνουμε βίντεο και με ξένους? Άπειρα τα μηνύματά σας να κάνουμε βίντεο και με ξένους διάσημους. So here it is λοιπόν. Έχω μαζέψει σε αυτό εδώ πέρα το σημειωματάριο 20 ονόματα. Επειδή σας ρώτησα στο Instagram για το ποιους θέλετε να στείλω μήνυμα, σε ποιους μάλλον να στείλω μήνυμα και τι μήνυμα να στείλω, γιατί έχω ξεμείνει κι εγώ από ιδέες τέλος πάντων. Με βοηθήσατε πάρα πολύ, είστε πάρα πολύ βοηθητικοί γενικώς εκεί πέρα στο Instagram στην Παριούλα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Πραγματικά ρωτάω πράγμα, μιλάμε κατευθείαν, μου απαντάτε και βρίσκετε τη λύση στο πρόβλημά μου. Κατευθείαν. Ακόμα και αυτά εδώ πέρα τα γυαλιά τα οποία είναι που μπλοκάρουν το blue light από τον υπολογιστή. Ρωτάω, σας αρέσουν? Ναι, πείτε μου τη γνώμη σας, τι πιστεύετε. Άπειρα μηνύματα και απόψεις γι' αυτά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Οπότε λοιπόν, άμα δεν με ακολουθείς στο Instagram, μπορείς να πας να με ακολουθήσεις τώρα. Άντε, μην αργείς. Άντε, μην αργείς, γιατί δεν θέλω και πολύ μπροσού να γλάψω. Και ακολούθησε με και εκεί πέρα, το όνομά μου εδώ πέρα κατά δεξιά είναι εμφανέστατο νομίζω. Μπορείς να κάνεις και ένα subscribe σε εδώ πέρα το κανάλι. Έτσι και να υπάρχει, βέβαια, αδελφέ μου, για το καλό που λέμε. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το βίντεο. Είδατε, έχω μειώσει πάρα πολύ τα intro μου, θέλω να πιστεύω. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με το βίντεο. Πάμε να μιλήσουμε σε διάσημους. Φύγαμε. Ξεκινάω, παιδιά, με το νούμερο ένα requested άτομο να στείλω μήνυμα στο Instagram. Να τους στείλω το οτιδήποτε, δηλαδή το οτιδήποτε όμως. Η νούμερο ένα λοιπόν requested, highly requested, είναι ποια άλλη? Η Charli D'Amelio. Charli! Γνωστή, διάσημη, παρσίγνωστη πλέον TikToker. Νομίζω έχει τους πιο πολλούς, έχει βασικά τους πιο πολλούς followers στο TikTok και έχει πάρα πολλούς followers και στο Instagram φυσικά. Δεν την ακολουθώ στο Instagram, να σου πω την αλήθεια. 30 εκατομμύρια followers έχει. Και εγώ παλεύω με τους 30.000! Jesus! Αχ, τι ωραίες φωτογραφίες. Έλα, λοιπόν, δεν θα κάτσω τώρα να ασχοληθώ με τις φωτογραφίες. Θα τη στείλω κατευθείαν μήνυμα. Αν μου απαντήσει η Charli, παίζει να λαμβάνει καθημερινά γύρω στα 100.000 μηνύματα, τότε μπορεί να απαντήσει ο καθένας και ο καθένας λέει δικαιολογίες αν δεν απαντάει στα μηνύματα του στο Instagram. Hey Charli! Της λέω, hey Charli! Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα θετικά vibes και για τις χαρούμενες στιγμές. You are such an inspiration to me. Είσαι πάρα πολύ μεγάλη έμπνευση για εμένα, ναι. Τι το έστειλα, παιδιά. Φαντάζεσαι κάποιος από αυτούς να σε ακολουθήσει κιόλας? Όνειρο, ζωή, όχι πώς αλλάζει κάτι να σε ακολουθήσει η Charli ή οποιαδήποτε Charli, αλλά μέσα σου λες, μα ακολουθεί ένα πρότυπο, ένα διάσημο πρόσωπο. Πάει η Charli. Μαζί με την Charli φυσικά έρχεται και η Addison Rae. Με έχετε ρωτήσει πάρα πολύ ποιον προτιμώ, Addison Rae ή Charli D'Amelio. Η Addison, παιδιά, έχει 28,6 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram και 30 εκατομμύρια έχει η Charli. Δηλαδή είναι πάρα πολύ κοντά. Ενώ στο TikTok έχουν έτσι ακόμα πιο μεγάλη διαφορά. Μωρό μου. Έλα, αγάπη μου. Με διακόπτεις. Εγώ τώρα θέλω να μιλήσω σε διάσημους και με παίρνεις εσύ τηλέφωνο. Είμαι κοντά τουλάχιστον. Είσαι λίγο κάτι κοντινό σε διάσημος. Με ξέρεις εσύ. Είσαι ο πιο διάσημος, μωρό μου, για μένα στην καρδιούλα μου. Και ας μην έχεις ούτε Instagram. Λοιπόν, έστειλα στην Addison. Addison Rae. Λέω, hello Addison. Hello my friend. I love your vibes and your personality. I think, ναι, καλά το έχω γράψει. I think you are such a great role model for everyone. Keep it up. Πάρα πολύ ωραία. 2 στους 20. Επόμενο request από εσάς, παιδιά, ήταν η Cardi B. Θα στείλουμε λοιπόν στην Cardi B. Αυτή είναι. Α, δεν ήξερα. 76 εκατομμύρια followers.
μας. Σε αυτό το σημείο του βίντεο να σας πω ότι θα περιμένω 48 ώρες σε αυτό το βίντεο για να δω ποιος θα απαντήσει, γιατί μιλάμε για διάσημους αυτή τη στιγμή, για ξένους διάσημους, δεν μιλάμε καν για Έλληνες. Τη στέλνω. Cardi, my girl, you are amazing. Λολ, θα γελάει η γυναίκα, τι θα κάνει. Cardi, my girl, ξέρω εγώ, Cardi, κορίτσι μου. Κοριτζάρα μου. Θεέ μου, πόσο Ελληνίδα, πόσο. Επόμενο request είναι η Jennifer Lopez, η J-Lo κοινός, πάρα πολύ γνωστή η J-Lo. Jennifer, δεν ξέρω και τα Instagram τους πώς είναι ρε παιδιά, αλήθεια τώρα. Α, J-Lo. Θα της πω, τι να της πω της J-Lo. Θα σκεφτώ πολύ σοβαρά τι θα της πω της J-Lo. Της J's, της Lo. Λοιπόν, θα της πω Jennifer. Jennifer είναι το μικρό, έτσι είπαμε. Jennifer, your voice and music is an absolute must. Αυτό. Α, λέει ο χρήστης J-Lo δεν μπορεί να λάβει το μήνυμά σας, δεν επιτρέπει νέα αιτήματα μηνυμάτων από όλους τους χρήστες. Στεναχωρήθηκα. Είναι και λίγο λογικό, γιατί προφανώς, παιδιά, μιλάμε για δημόσια πρόσωπα τα οποία έχουν άπειρες δουλειές μέσα στη μέρα τους και σίγουρα δεν προλαβαίνουν να απαντήσουν σε μηνύματα αγνώστων εντελώς, ξέρω εγώ. Μιας που έχουμε πιάσει την Jennifer, θα πάμε λίγο στην Jennifer Aniston, μιας που έχουμε πιάσει το όνομα. Θα της πω πόσο καλή, πες το, ηθοποιός είναι. Friends would never be the same without you. Τι λέω, Χριστέ μου, 12 και 12. Είναι 12 και 12. Πάει και η Jennifer, αν δεν έχουμε άλλη Jennifer να τηλεφωνούμε με την Jennifer. Νομίζω δεν έχουμε άλλη Jennifer. Πάμε στον Justin Bieber. Παιδιά, εγώ δεν είμαι Bieber-ο κατάσταση γενικώς. Δεν τρελαίνομαι να ακούω Justin Bieber. Αλλά θα δεκτώ να του στείλω μήνυμα και ας μην απαντήσει. Θα του πω You are amazing, dude. Dude. Πώς μιλάω έτσι, Χριστέ μου, στη δημόσια πρόσωπα. Πώς. Ξαναγυρίζουμε λίγο στους TikTokers και θα πάω στην Αβάνη. Εντάξει, α, η Αβάνη έχει 13,7 εκατομμύρια. Ενώ οι άλλες δύο είχαν ξέρει 30 περίπου. Πόσο διάσημη, φίλε μου, πραγματικά. Πόσο διάσημη και παίρνει τραγικά πάρα πολλά likes. Πραγματικά πάρα πολλά likes. Και μπράβο του τα κορίτσια. Θα τη πω, παιδιά, Your TikToks are fire. Τα TikTok σου είναι φωτιά. Και τη στέλνω, ξέρω εγώ από κάτω το τραγούδι. Φωτιά με φωτιά. Φωτιά με φωτιά. Φωτιά με φωτιά. Πάει και η Αβάνη. Πάμε λίγο Kylie Jenner. Girl, you are bomb, θα της πω. Θα γελάνε μαζί μου. Βασικά, όπως τα διαβάζει, που δεν τα διαβάζουν οι ίδιοι, η ομάδα τους, θα γελάει μαζί μου. Πάρα πολύ. Δεν με ενοχλεί καθόλου να σου πω την αλήθεια, γιατί και εσείς γελάτε μαζί μου, δεν με νοιάζει. Πάει λοιπόν και η Kylie Jenner, Selena Gomez. Gomez. Λοιπόν, η Selena, έβγαλε καινούριο launch με δικά της καλλιτικά. Και θα πω ότι τα έχω δοκιμάσει, ενώ δεν τα έχω δοκιμάσει. Sorry, Selena. Σελένα. Και θα της πω ότι ήταν amazing και ότι I loved your product σε κουλουπού κουλουπού. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, η φάση είναι ότι εγώ τα στέλνω έτσι λίγο χαλαρά. Σε φάση πιστεύω δεν θα τα διαβάσουν. Γι' αυτό τα στέλνω έτσι χαλαρά και κομπλέ. Αν κάποιος από αυτούς θα απαντήσει, θα σημαίνει ότι το έχει διαβάσει. Και εγώ θα ντραπώ όσο δεν πάει. Όσο δεν πάει. Πάει και αυτή λοιπόν. Νομίζω αυτή η στιγμή είναι μια καλή στιγμή να σας πω ότι και εγώ λαμβάνω αρκετά πολλά μηνύματα. Όχι τόσο τραγικά πολλά όσο τα συγκεκριμένα άτομα. Αλλά επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα τύπου 50 και 100 την μέρα μηνύματα. Δυσκολεύομαι λίγο να διαχειριστώ τον χρόνο μου απλούστατα επειδή έχω να κάνω και το editing και τα γυρίσματα, έχω και μία προσωπική ζωούλα. Οπότε έχουμε θεσπίσει και έχουμε καθιερώσει συγκεκριμένες μέρες που απαντάω στα μηνύματά σας και αυτό είναι τα Σαββατοκύριακα. Προσπαθώ να απαντάω σχεδόν σε όλα. Τώρα, άμα δεν έχω απαντήσει σε ορισμένους ανθρώπους, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ξαναστείλτε μου για να σας απαντήσω. Γενικώς, όσο πιο συχνά στέλνετε, τόσο πιο πολύ ανεβαίνουν προς τα πάνω, στα πιο πρόσφατα δηλαδή τα μηνύματά σας. Οπότε είναι πολύ πολύ πιο πιθανό να το δω, γιατί άμα μου έχετε στείλει κάποιο μήνυμα και έχει θαυτεί στα πολύ πολύ παλιά, δύσκολα θα το βρω για να σας το απαντήσω, να σας πω την αλήθεια. Οπότε μην μου νευριάσετε αν μου στείλετε Δευτέρα και δεν σας απαντήσω την Τρίτη, Τετάρτη, την Πέμπτη ή την Παρασκευή, ξέρω εγώ. Να ξέρετε ότι απαντάω τα Σαββατοκύριακα γενικώς στο Instagram πάντα. Εδώ στο YouTube, όπως ξέρετε, απαντάω σχεδόν πάντα στα σχόλιά σας. Αυτά είχα να δηλώσω. Θέλω να στείλω τώρα εγώ σε δύο δικά μου άτομα, τα οποία θέλω πάρα πολύ να τους στείλω μήνυμα. Η αλήθεια είναι ότι είναι YouTubers γενικώς. Influencers, YouTubers, όπως θέλεις μπορεί να το πεις. Με έχουν εμπνεύσει τόσο πολύ για τα δικά μου βιντεάκια και για την δημιουργικότητά μου. Μου δίνει γενικώς πάρα πολύ ενέργεια, πάρα πολύ θετικά vibes και αυτό είναι το οποίο θέλω εγώ από έναν YouTuber και από έναν άνθρωπο γενικώς τον οποίο παρακολουθώ. Η πρώτη λοιπόν είναι η Adeline Morin, όπως δεν τη βλέπει, δεν ξέρω τι κάνει ακριβώς. Της έστειλε λοιπόν ότι την ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις συμβουλές τις οποίες δίνει
γενικώς στο κοινό της σχετικά με τη ζωή, με διάφορες επιχειρήσεις, με relationships, με breakups, με όλα αυτά τέλος πάντων. Γιατί πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ κόσμο και ότι έχει βοηθήσει και εμένα. Και αυτό ισχύει άπειρα. Και η δεύτερη παιδιά YouTuber, η οποία ίσως είναι η αγαπημένη μου, θα έλεγα, και τη θαυμάζω όσο κανέναν άλλον στον κόσμο, ειλικρινά όσο κανέναν, είναι η Alyssa Marie. Την Alyssa, επειδή τη βλέπω τουλάχιστον 15 χρόνια, μη σου πω, στο YouTube, για να καταλήξει να βλέπει κάποιον άνθρωπο 5 χρόνια, παιδιά, στο YouTube, που πάει να πει ότι πραγματικά ταυτίζεσαι μαζί του. Τη έστειλε λοιπόν αυτό το μεγάλο μήνυμα αγάπη. Άμα το διαβάσει, ειλικρινά στορκίζομαι, θα είμαι εδώ και θα κλάψω. Αλήθεια σου το λέω. Και μια καρδούλα να μου απαντήσει, εγώ θα κλάψω εδώ πέρα, γιατί είναι είδωλο πολλά χρόνια η Alyssa. Πολλά χρόνια. Θα σταματήσω να μιλάω για την Alyssa, γιατί θα μπορούσα να μιλήσω 100.000 χρόνια για την Alyssa, πραγματικά. Επόμενο άτομο το οποίο θα στείλουμε είναι στον Harry Styles και μου έχετε πει και τι να στείλουμε. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία. Ο Harry Styles δεν είναι που τραγουδάει το Just stop you crying, it's a sign of the times. Νομίζω, κάτι να γκουλάρω. Ναι, sign of the times. Falling, Adore You και Watermelon Sugar. Δεν ήξερα ότι αυτός έβγαλε το Watermelon Sugar. Watermelon Sugar. Πολύ άχρηστο στο τραγούδι. Μου έχετε πει λοιπόν να το στείλω αυτό εδώ πέρα. Του έστειλα. You are the watermelon. Can I be your sugar? Ελπίζω να μην το βλέπει μπάμπε σε αυτό το βίντεο. Οκ, πάει και ο Harry Styles. Αλλάζουμε τώρα στυλ μουσικής και πάμε λίγο στον Maluma. Maluma baby. Oh. Oh. Ακούω πάρα πολύ γενικώ αυτού του είδου τη μουσική. Με τρελαίνει πάρα πολύ. Του λέω I love your music, dear. Και μαζί με το Maluma, παιδιά, για μένα πάει και ο J Balvin. Όπου, fun fact, παιδιά, μέχρι πριν από 2 χρόνια είχα ringtone μόνο J Balvin. Όποιο τραγούδι έπαιζε και ήταν hit του J Balvin, εγώ το είχα βάλει ringtone. Οπότε θα του γράψω Hey, I have your τραγούδι στο ringtone μου. Ό,τι να είναι. Yeah, 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 yeah. Πιουμ, πιουμ, πιουμ. Yeah, 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 yeah. The business, la familia. Θα στείλουμε και στο Ντερούλο, παιδιά. Ο οποίος Ντερούλο έχει κάνει το hit της ζωής του μέσω του TikTok. Hey! Του λέω, δεν έχω σταματήσει να χορεύω στο καινούργιο σου το καινούργιο σου τραγούδι από τότε που το έκανες release. Το Savage Love, το οποίο ξέρεις. Υπάρχει και χορό στο TikTok. Το ξέρετε, νομίζω. Πάει και ο Ντερούλο. Μας έχουν μείνει ακόμη 1, 2, 3, 4, 5. Πάμε, Ariana Grande. Ariana! Love your songs, baby girl. Αυτό θα τις γράψω. Πάμε, Nicki Minaj. Που είναι και η αγαπημένη του Chedi the Real. Do you know Chedi the Real? Είμαι ότι να είναι, το ξέρω. Είμαι ότι να είναι. Πάει λοιπόν, Ariana, Nicki Minaj και μας έχουν μείνει άλλοι τρεις. Ο ένας θα είναι ο Johnny Depp. Ο οποίος, παιδιά, Johnny Depp, παιδιά, τι να λέμε, είναι άντρας. Του έστειλα ότι είναι ο αγαπημένος μου ηθοποιός. Πάμε, Millie Brown. Νομίζω αυτή δεν ήταν που έπαιζε στο Stranger Things. I think yes. Millie Bobby Brown. Θα της πω ότι το Stranger Things δεν θα ήταν τίποτα χωρίς εσένα, ναι. Αν και να σας πω την αλήθεια, μου έχετε γράψει ότι δεν απαντάει η Millie Bobby Brown στα μηνύματα. Και πάμε και στον τελευταίο ή την τελευταία, ο οποίος ποιος θα είναι. Δεν ξέρω, να είναι ο Drake. Ο Drake. Τέλος, θα είναι ο Drake. Και μου είπατε κιόλας να τον ρωτήσω πότε θα είναι στην Ελλάδα. Οπότε, ό,τι θέλεις εσύ, η μάνα μου, ποιος το είπε. Όποιος μου το έγραψε, πάνω και δεν μπορώ να το ξαναβρω το ίδιο, θα του πω αυτό το πράγμα μόνο και μόνο για σένα. Μόνο για χάρη σου. When are you coming to Greece? Καθόλου δεν πιέζω εγώ καταστάσεις γενικά. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι αυτή ήταν και οι 20 που τους στείλαμε. Τώρα τι θα γίνει εγώ τώρα, τι θα κάνω τώρα. Εγώ θα περιμένω υπομονετικά 48 ώρες ακριβώς με το ρολόι να περάσουν. Είναι 12.30 το πρωί, οπότε 48 ώρες, 12.30 ώρα το πρωί θα έρθουμε για να σας ενημερώσουμε εμείς εδώ πέρα ανταποκριτές. Ποιος έχει απαντήσει, ποιος δεν έχει απαντήσει, ποιος το έχει διαβάσει, γιατί μας έχει συμβεί και αυτό. Για να δούμε τι θα γίνει τέλος πάντων. Θα μας απαντήσει κανένας διάσημος ή δεν έλαβε μέσα. Ή ούτε καν. Θα λέμε λοιπόν σε 48 ώρες. Οι 48 ώρες έχουν περάσει. Και όχι μόνο έχουν περάσει 48, έχουν περάσει 72 ώρες. Έχουμε περάσει λοιπόν το 48ωρο, το οποίο σας είπα εξ αρχής στην αρχή αυτού του βίντεο ότι θα περιμένω για να δούμε ποιος θα απαντήσει. Και ξέρετε ποιος απάντησε? Κανένας. Κανένας. Καλησπέρα. Χωρίς περιβολή, παιδιά. Να ξαναμπω στα μηνύματα ένα-ένα, να δω μήπως έχω χάσει κάτι. Δεν εξηγείται αλλιώς. Κι όμως, παιδιά, δεν έχει απαντήσει κανείς. Ούτε καν οι δύο YouTuber που είχα στείλει μήνυμα. Δεν το έχει διαβάσει κανείς.
το μήνυμα. Νιώθω ότι αυτό το βίντεο ήταν ένα τεράστιο fail απλά, ότι έχασα λίγο το χρόνο μου. Αυτό το πράγμα νιώθω. Να σου πω κάτι, όχι, δεν πειράζει. Δεν στεναχωριέμαι που δεν απάντησε κανένας ξένος διάσημος σε μένα, την απλή Μαριάννα Τζέρεφιλντ, που σιγά τα αυγά, γιατί να μου απαντήσεις κιόλας. Εδώ ο γκόμενός μου δεν απαντάει στα μηνύματά μου, θα απαντήσουν οι διάσημοι. Το σκέφτομαι και έτσι λίγο, πλάκα πλάκα. Λοιπόν, guys, όπως καταλάβατε, δυστυχώς δεν μας απάντησε κανένας, μα κανένας, κανένας από τους 20 που έστειλα μήνυμα τουλάχιστον. Περίμενα να σου πω την αλήθεια να απαντήσει έστω και ένας από αυτούς, η ομάδα τους βασικά, γιατί περίμενα να υπάρχουν τα αυτόματα μηνύματα που απαντάνε αυτόματα, με καρδούλα, με κάτι, με το οτιδήποτε τέλος πάντων. Αλλά όχι, δυστυχώς. Θα παραμείνω μια απλή Μαριάννα που δεν έχει μιλήσει σε κανένα διάσημο. Τέλος πάντων όμως, δεν πτωμάστε, θέλω να μου πείτε εσείς αν έχετε στείλει σε κάποιον ξένο διάσημο μήνυμα και σας έχει απαντήσει. Θέλω πάρα πολύ να το ξέρω αυτό, να δω. Μήπως φταίω εγώ, ρε παιδάκι μου. Μήπως έλεγα εγώ βλακίες και δεν απαντάνε. Πολύ πιθανό και αυτό. Γράψτε μου λοιπόν τη δική σας εμπειρία από κάτω και μαζί με την δική σας εμπειρία γράψτε μου επίσης και μια ιδέα για το επόμενο βιντεάκι το οποίο θα θέλετε να δείτε από εμένα, ναι. Θα λήξω λοιπόν αυτό το βίντεο λέγοντας ότι ανεβάζουμε 3 βιντεάκια τη εβδομάδα, συνήθως Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή. Συνήθως δεν υπόσχομαι και πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε ένα ακόμη μου βιντεάκι και μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο για να σας πω ότι σας αγαπάω πάρα πολύ. Σας έχω μέσα στην καρδούλα μου, το ξέρετε αυτό. Και επίσης να σου πω μέχρι την επόμενη φορά να μην ξεχάσεις να κάνεις το που σου αρέσει εσένα και μόνο εσένα. Να μην σε ενοχλήσει άμα δεν σου απαντήσει κάποιο διάσημο ή και 20 διάσημοι, βλέπε εμένα. Και εμείς θα πούμε σε επόμενο βίντεο πολύ 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 σύντομα. Φιλάκια! Απογοήτευση σκέτη να πούμε. That's life. Άντε, γεια.